δημιουργείται ένας κουμπαράς μέχρι και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα τρόφιμα. Ένας κουμπαράς ο οποίος δημιουργείται στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Από το χωράφι στο ράφι». Χρήματα τα οποία θα δοθούν με κάποιο τρόπο, θα αρχίσουν μάλλον να δίνονται με κάποιο τρόπο από την Άνοιξη και μετά. Και βεβαίως υπάρχουν πολλά ερωτήματα εάν και κατά πόσον και η Κρήτη θα μπορέσει να απορροφήσει ένα μέρος από τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα θα πάνε πού, θα πάνε ας πούμε σε επιχειρηματίες, θα πάνε στον απλό αγρότη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως αντιμετωπίζει τον αγρότη πλέον ως επιχειρηματία, ανεξάρτητα βεβαίως από την κατάσταση που στην οποία βρίσκονται οι δικοί μας οι αγρότες, που μιλάμε περισσότερο για παραδοσιακές ας πούμε, εκμεταλλεύσεις. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγονται, αλλά το θέμα αυτό νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Χριστόφορε, είχα διαβάσει το προηγούμενο δημοσίευμα ως εφημερίδα Νέα Κρήτη και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που είχε δηλώσει ο κύριος Στεφανάκης, ότι αν η Κρήτη δεν αποκτήσει μερίδιο από αυτό το κουμπαρά, θα είναι και δική της ευθύνη, για να μην πω κυρίαρχα δική της ευθύνη, για να αρχίσουμε να βάζουμε ορισμένα πράγματα σε μία θέση, ότι δεν είμαστε ο τελευταίος τροχός αμάξης και ότι μας εγκαταλείπουν όλοι οι υπόλοιποι. Είναι την προετοιμασία κάνουμε κι εμείς, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία και ευχαριστώ πάρα πολύ που το συζητούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί συζητούμε για το αύριο. Συζητούμε για το αύριο, για πράγματα που η Ευρώπη έχει πάρει αποφάσεις από το 2002. Σε αυτή την υπέροχη περιφέρεια και περιοχή του τόπου που ζούμε, εξαιτίας του τουρισμού που είναι ο πυλώνας ο κεντρικός της οικονομίας, άρα είναι μια εξωστρέφεια, μας πιέζει ο ίδιος ο τουρισμός και προσαρμοζόμαστε, άρα δεν είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι πιο ότι είναι πασιφανές πια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγωνία της να διαφοροποιηθεί, να ταυτοποιηθεί και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό τον οικονομικό, ο οποίος είναι ανελέητος πια, και επειδή έχει χάσει πάρα πολύ, θεωρώ και με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει χάσει ακόμα περισσότερο, άρα θα δοθεί τεράστια σημασία στη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ας το σημειώσουμε όλοι. Κρατούμενο αυτό. Κρατούμενο. Όποιοι δεν προσαρμοστούν, καλά να πάθουν. Μάλιστα. Επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έρθουν αυτοί να κάνουν τις δουλειές. Πόσο αλλάζει τα δεδομένα, κύριε Στεφανάκη, το γεγονός ότι έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές και ότι ακόμα και για βασικά αγαθά προϊόντα χρειάζεται να εισάγουμε, ναι, και δεν είμαστε αυτάρκεις. Αυτό είναι καταρχήν εγκληματικό στον τόπο μας και οι γενιές, οι δικές μου, πρέπει να πούνε ένα μεγάλο συγγνώμη για τις γενιές που ακολουθούν. Πολύ μεγάλο συγγνώμη. Γιατί σαν χώρα δεν τα πήγαμε καλά, ενώ έχουμε όλα τα προσόντα και έχουμε και πολύ ψηλό ποσοστό απασχολούμενων στον αγροτοδιατροφικό τομέα της οικονομίας. Δεν τα πήγαμε καλά. Γιατί όπως τα έχουμε πει 100.000 φορές, προσπαθούμε να κάνουμε μια γραφειοκρατική διαχείριση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που είναι πολύτιμο, που λέγεται κοινή αγροτική πολιτική, αναλώνουμε τον κόπο μας σε αποπροσανατολισμένες διαδικασίες και λάθος πρακτικές και έχουμε φέρει σε δεύτερη μοίρα την παραγωγικότητα, την ταυτότητα, τη διαφοροποίηση, δηλαδή πάρα πολλοί καλλιεργούν επιδοτήσεις. Και σωστά. Για πόσο. Σωστά. Να τα λέμε, πρέπει να τα λέμε σαν κοινωνία, δεν είναι κακό, γιατί αύριο θα μας ευνηδιάσουν, όπως ευνηδιαστήκαμε με τη φτώχευση. Λες και δεν τη βλέπαμε ότι πηγαίναμε να αυτοκτονήσουμε εξαιτίας αυτών των εισαγωγών. Και μάλιστα, κύριε Στεφανάκη, να σας διακόψω, αν με επιτρέπετε, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία από τη μελέτη της Πασιγιές, η οποία μελέτη είχε γίνει το 2010, έτσι, σχετικά με την αγροτική αυτάρκεια, η οποία μελέτη της πάλι ποτέ Πασιγιές, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει με αυτό το σχήμα, αποκάλυπτε ότι το ποσοστό της αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε τα εξής στοιχεία. Στη φυτική παραγωγή, Πασιγιές είχε ανακοινώσει αυτάρκεια 99% κατά μέσο όρο. Και βλέπουμε ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό διαφοροποιούνται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά, όπου η αυτάρκεια έφτανε το 82%, με το μικρότερο ποσοστό στο μαλακό σιτάρι 32% και το υψηλότερο στο ρύζι 171%. Στα σπεριδοειδή, οι μεγαλύτερα αυτάρκεια παρουσίαζαν τότε τα πορτοκάλια 167%, στα λεμόνια περιορίζεται την περίοδο εκείνη στο 67%.
Ωστόσο, και ενώ ας πούμε, βλέπαμε μια καλή εικόνα και μια καλή κατάσταση στη φοιτητική παραγωγή, η οποία νομίζω καλή κατάσταση πρέπει να διατηρείται, είχαμε τα εξής τραγικά στη ζωική παραγωγή. Το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται κατά μέσον όρο την περίοδο εκείνη στο 73%, στο κρέας καταγράφεται αυτάρκεια 56%, με το μικρότερο ποσοστό στο βόλιο 30% και το υψηλότερο στο εγωπρόβιο 94%. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα η φέτα είχε αυτάρκεια 147%, υπερεύαινε το μέσον όρο της κατηγορίας που κυμαινόταν στο 80%. Στο μέλι και στα αυγά καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντίστοιχα. Έχω την εντύπωση ότι από το 2010 και μετά μέχρι και σήμερα προφανώς οι δείχτες έχουν χειροτερέψει. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Στεφανάκη, για το θέμα αυτό? Καταρχήν, οι συνεταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν βλέπουν τα κατορθώματά μας, σκούνε στα γέλια. Και έχουν δώσει τεράστια κίνητρα για να αναστρέψουμε αυτό το έκτρωμα που έχουμε κάνει. Δηλαδή, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες είναι 60 με 70% η ζωική παραγωγή, γιατί βάζει προστιθέμενη αξία, σωστά, γιατί είναι χρήστης της φυτικής παραγωγής, και 40% η φυτική παραγωγή με 30%. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Εμείς τι είμαστε? 70% φυτική παραγωγή. Υπήρχαν και εποχές για τις χωματερές, ας μην τις ξεχνούμε. Σωστά. Και ασφαλώς μόνο 30% στη ζωική παραγωγή. Άρα χάνουμε την προστιθέμενη αξία. Φεύγει, έχουμε ατελείωτη αιμορραγία. Και επειδή η ζωική παραγωγή, πέρα από τους άλλους ρόλους που έχει, ισορροπίαση του περιβάλλοντος, γιατί τα συστήματα εκτός που είναι στο έδαφος δουλεύουν ισορροπιστικά και πολλαπλασιάζουν το μηδέν, έχουμε μια προσθήκη αξίας και ταυτότητας, γιατί είναι το σύστημα που διατηρεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Σωστά. Είναι θλιβερό λοιπόν να επιμένουμε. Δηλαδή, βλέπετε τα σχέδια βελτίωση, νέου αγρότε. Ναι, πρημοδότηση στη ζωική παραγωγή. Πρημοδότηση στη ζωική παραγωγή. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει η φιλοσοφία και η πολιτική για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και ολόκληρου του αγροδιατροφικού από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Η αλήθεια είναι ότι από μόνοι του παραγωγοί δεν μπορούν να αναδείξουν ολικά το δρόμο. Ότι έχουν κάνει λάθη και ότι διαχρονικά γίνονται κάποια λάθη, γιατί ενδεχομένω δεν υπάρχει και κάποιο υποστηρικτικό. Προσανατολισμό χρειαζόμαστε. Προσανατολισμό. Σωστά. Από την άλλη όμως μεριά, μια ενιαία πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε όμως κάποιες πολιτικές κατά διαστήματα. Μόνο ενιαία, και μάλιστα ακούγοντας τα μηνύματα. Δεν χρειάζεται για μένα να πανικοβληθούμε σήμερα επειδή μιλάμε για την πράσινη συμφωνία. Μα υπάρχει η νομική απέτηση, ας πούμε, της ασφάλειας των τροφίμων από το χωράφι στο τραπέζι μας. Από το 2002 και τι κάναμε γι' αυτό? Σωστά. Ασύγκαλα ο τουρισμός που πιέζει και ζητούν επιστοποιητικά οι μεγάλες τουρκικές αλυσίδες που τους πιέζουν οι tour operator για να μας βάλουν σε μια σειρά. Από μόνοι μας. Περίπου τίποτα. Περιμένουμε και περιμένουμε και μια στιγμή. Δεν μιλάμε πια μόνο για την ασφάλεια. Μιλάμε και για το πρασίνισμα. Άρα μπαίνει η ποιοτική και η περιβαλλοντική διάσταση. Και τα έχουμε όλα στο τραπέζι, πιστέψε μου. Είμαστε ένας τόπος που είναι μικρός και πολυτεμαχισμένος, άρα μπορεί να παράξει ποιοτικά, εύκολα πιστοποιούμενα. Φτάνει να συντονιστούμε και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Χριστόφορο, κάτι ήθελες να πεις? Θα έλεγα ότι όμως σε όλα αυτά τα χρόνια είδαμε και πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που όποτε εμείς ξεπερνούσαμε κάποιο όριο παραγωγής, για παράδειγμα στο γάλα, στο εγωπρόβιο γάλα, στο ελαιόλαδο κάποια περίοδο όταν είχαμε το προηγούμενο καθεστώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε stop και μάλιστα επέβαλε και ποινή στην περίπτωση εκείνη που ξεπερνούσαμε την παραγωγή αυτή. Ποινή συνυπευθυνότητας, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν αυτή η ποινή, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, είχαμε και τέτοιου είδους πολιτικές. Ωστόσο, από την άλλη, είδαμε και ένα τομέα, ας πούμε, π.χ. της χειροτροφίας. Γιατί εκεί είναι η μεγάλη τραγωδία, στο χοιρινό κρέας να καταραίει. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήρθε η κοινοτική πολιτική, ας πούμε, και μας βρήκε προετοίμαστος. Και οι δικοί μας οι χειροτρόφοι δεν μπόρεσαν και δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα. Αλλά από την άλλη, δεν στηρίχθηκαν όμως και από την ελληνική πολιτεία. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο κύριος Στεφανάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα. Κύριε Στεφανάκη. Ναι,
να σας πω κάτι. Είμαστε στην εποχή, ιδιαίτερα μετά το 2002. Mm-hmm. Αυτά συνέβαιναν, ας πούμε, πριν το 2000, όπου υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Μετά το 2000 η Ευρώπη άλλαξε, έδωσε το μπαλάκι, την μπάλα στους παραγωγούς, επέβαλε τον αυτοέλεγχο σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, άρα μας κατέστησε υπεύθυνους μαζί και τους καταναλωτές. Και λέει πάμε στο γήπεδο που λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθένας να αναδείξει τα πλεονεκτήματά του, να αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματά του και να δούμε τι θα γίνει. Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ακριβώς επάνω, να αναπτύσσεται ας πούμε στην Κρήτη ο τουρισμός, να δημιουργεί τρομακτικές ανάγκες για ζήτηση προϊόντων. Σωστά. Η δική μας ήταν ανοργάνωτη, οι συνεταιριστικές μας οργανώσεις ασχολούνταν με την εύκολη απόκτηση χρήματος από την κοινή αγροτική πολιτική. Ποτέ δεν σκύψανε το κεφάλι να λύσουμε το πρόβλημα του πολυτεμαχισμένου κλήρου, των μικρών επιχειρήσεων που παράγουν ποιοτικά και με ταυτότητα, με αποτέλεσμα να χάσουν οι τοπικές επιχειρήσεις και τον τόπιο καταναλωτή. Γιατί μια εισαγωγική εταιρεία ασφαλώς θέλει να δουλεύει χειμώνα-καλοκαίρι. Άρα τι κάνει, τα προϊόντα της τα προωθεί το καλοκαίρι στον τουρισμό και ασφαλώς το χειμώνα τα προωθεί σε εμάς. Κύριε Στεφανάκη, θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι αν βοηθούσε κεντρικά και η πολιτεία με χαμηλότερες ενδεχομένως φορολογίες σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, θα μπορούσε και το ίδιο το προϊόν μας, το ποιοτικό, να φεύγει λιγότερο ακριβό από αυτό που αποτυπώνεται ή τέλος πάντων που λέγεται ότι είναι αυτή τη στιγμή και που, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν ακόμα και πάνω στην Κρήτη λένε ότι τα κυπευτικά, τα προϊόντα, οι καλλιέργειες του νησιού είναι δύσκολο να τις προσεγγίσεις οικονομικά. Ότι στοιχίζει πολύ λιγότερο να φέρεις το βουτυράκι από ότι να βάλεις το δικό σου το ελαιόλαδο, να βάλεις το δικό σου το πιστοποιημένο το καλό προϊόν της κριτικής γης. Και στο κρέας ισχύει αυτό που λες. Και στο κρέας το ίδιο. Ναι, το θέμα είναι πιο. Και εκεί είναι το θλιβερό. Γιατί το λέω πάντα, γιατί πραγματικά είναι μια τρομακτική αλήθεια. Το τρόφιμο καθόριζει και καθορίζει πάντα την υγεία μας και την ποιότητα της ζωής μας. Δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει. Και είναι θλιβερό γιατί έχουμε ένα πολιτισμό και μια κουλτούρα πίσω μας. Σωστά. Το θέμα είναι ποιο. Ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω το κράτος, το ελληνικό κράτος. Δεν έχει δικαίωμα και δεν μπορεί να παρεύει στην πολιτική πώληση. Πού θα μπορούσε πραγματικά να έχει κάνει και να έχει βοηθήσει την τοπική παραγωγή. Πρώτον, στο να στελεχώσει και να πιέσει τις υπηρεσίες τις αρμόδιες για την τήρηση της συχνηλασιμότητας και τη σήμανση των τροφίμων για να μην πουλάμε τα πάντα ελληνικά και κριτικά και να είναι τα περισσότερα εισαγόμενα. Σωστά. Δηλαδή να παίξω με την μπάλα, να το πω λαϊκά, στο γήπεδο, όχι έξω από το γήπεδο. Και στο δικό μας γήπεδο. Και στο δικό μας γήπεδο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευθύνη κατά την άποψή μου και νομίζω και των συναδέλφων των γεωτεχνικών όλων, παρά το ότι οι γεωτεχνικοί καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, αλλά είναι αποδεκατισμένες οι υπηρεσίες. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε, κύριε Στεφανάκη, ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς κάποια στιγμή θα σπάσει. Για να είναι έτοιμη η Κρήτη να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Τι πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι ο Χριστόφορος, καλύπτοντας τόσα χρόνια αγροτικό ρεπορτάζ, γνωρίζει και ο ίδιος μέσα από εσάς και τις διατυπώσεις πράγματα. Θέλουμε να μας πείτε, για να ακούσει και ο παραγωγός που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί, πώς μπορεί να προετοιμαστεί. Ναι, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνει επιχειρηματίας, που είναι, ήταν και είναι. Η ελληνική φιλοσοφία και η φιλοσοφία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θέλει να τον κάνει, επέτη, αγρότη, κτηνοτρόφο, εξαρτημένο, ενώ είναι μια επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που έχει έσοδα, έξοδα, έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Και ζημιές. Λοιπόν, οι επιχειρηματίες λοιπόν που δεν είναι λίγοι στην Κρήτη, είναι πάρα πολλοί. Δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα από το σύστημα των πρώιμων κυπευτικών. Οι άνθρωποι χωρίς επιδοτήσεις, άμεσες ενισχύσεις, ασφαλώς χρησιμοποίησαν το δεύτερο πυλώνα με επενδύσεις και εξυγχρονίστηκαν, προσαρμόστηκαν στις αγορές και είναι βιώσιμοι. Όλοι πρέπει να γίνουμε επιχειρηματίες. Να ακούσουμε το μήνυμα. Τι θέλει η αγορά? Θέλει ένα ποιοτικό προϊόν. Πράσινο. Με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Το έχουμε. Και αυτό θα βρει το δρόμο του.
θα βρει το δρόμο του. Γιατί και να σταματήσουμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Λέμε, α, τα προϊόντα μας δεν είναι ανταγωνιστικά. Ως προς τι? Ως προς την τιμή δεν θα είναι ποτέ. Ένα ασφαλές και υγιεινό προϊόν είναι πανάκριβο. Έτσι. Ας επιλέξει ο καταναλωτής να του το δείξουμε. Να το ξέρει. Να το ξέρει. Τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αυτό πρέπει να βοηθήσει με νύχια και με δόντια το ίδιο το κράτος. Εδώ στην Κρήτη, είδατε τι προσπάθεια έκανε και κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με την αγροδιατροφική σύμπραση. Δεν είναι τίποτα άλλο από το να αναδείξουμε. Θα έχουν ρόλο αυτά τα όργανα, κύριε Στεφανάκη, όταν μπορούν να μην έχουν. Δεν θα τους αφήσουν το περιθώριο να έχουν ρόλο. Σαφώς ναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε για τις εξελίξεις και να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να δείξουμε, να έχουμε τα εργαλεία. Γιατί είμαστε σε δεινή οικονομική κρίση. Δεν στείνονται δουλειές εύκολα. Στην Κρήτη προλάβαμε και τις στήσαμε. Έχουμε υποδομές. Έχουμε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το 50-60% των εκμεταλλεύσεών μας είναι σύγχρονες, με αρμεκτήρια. Όσοι παράγουν σήμερα χοιρινό κρέας, πραγματικά κερδίζουν, νομίζω ότι κερδίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της παγκόσμιας κρίσης που έχει ξεσπάσει με την αφρικανική πανόλη, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι ποιο τώρα? Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή δηλαδή ο ανταγωνισμός, θέμητος ή αθέμητος, με τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως με την ανοργανωσιά των χειροτρόφων που είχαν ξεκινήσει το πάλε ποτέ με την πολιτική της δεκαετίας του 60, της πρημοδότησης για να φτιάξουμε αυτάρκεια στη χειροτροφία μας. Τέτοια πράγματα γινόντουσαν τότε. Μια στιγμή λέει θα μας βοηθήσουν. Σήμερα αμφιβάλλον υπάρχει χειροτροφική εκμετάλλευση στην Ελλάδα με φορολογική ενημερότητα. Χριστόφορε, έχει ενημερωθεί ο κόσμος, ξέρει? Αυτό τον πράσινο κουμπαρά τον έχει αντιληφθεί? Τι ακριβώς είναι και πώς μπορεί αυτό να πιστωθεί? Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καινούργιο και όπως υπάρχει μια ανησυχία που μας έχει εκφράσει και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο κύριος Στεφανάκης στο δημοσίευμα το σχετικό, υπάρχει μια ανησυχία που έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή, να μην μας φανεί παράξενο αύριο μεθαύριο να είναι βασική προϋπόθεση η πράσινη συμφωνία, η τήρηση των όρων που απορρέουν μέσα από την πράσινη συμφωνία. Για να κυκλοφορούν τα προϊόντα. Για να μπορούμε να επιδοτούμαστε. Δηλαδή για να μπορεί ο παραγωγός να παίρνει την ενιαία ενίσχυση. Ανασυναρτηθεί δηλαδή. Έβαλε και αυτό το θέμα ο κύριος Στεφανάκης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποια είναι? Έρχεται ένα προϊόν από τρίτη χώρα. Μειώνονται διαρκώς οι επιδοτήσεις ούτως ή άλλως. Αυτή είναι σπουδαία επισήμανση, έτσι. Σαφώς. Ναι, και να το επεκτείνω. Έρχεται ένα προϊόν εισαγόμενο από μια τρίτη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει φρένα. Α, πρέπει να είναι ασφαλές. Πρέπει να αποδεικνύεται η ασφάλεια. Πρέπει να αποδεικνύεται η κλασιμότητα. Τώρα βάζει το πρασίνισμα. Άρα βάζει οικολογική διάσταση. Άρα βάζει άλλα στοιχεία ποιότητας, γιατί αυτά αποτελούν βασική δομή και στη διαφορετικότητα, αλλά και στο φρένο των εισαγωγών. Οπότε εμείς τα λέμε, τα συζητάμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ναι, καιρός να ανοίξουν και εκείνοι που πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους, να ακούσουν και να ετοιμαστούν για να βοηθήσουν και τους παραγωγούς, παύλα επιχειρηματίες, παύλα αγρότες, ακριβώς, ναι. Όπως ακριβώς αρμόζει στην σύγχρονη εποχή, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.